Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με Ρούλα Πισπυρίγκου. Πολύ πιθανό, λέει ο δικηγόρος της, τι, να καταθέσει και εκείνη έτοιμο αποφυλάκησης. Εδώ λέει όλοι γίγανε. Λιγράδης βγήκε. Φιλιππίδης βγήκε. Δεν θα βγει και η δολοφόνησα. Να πούμε λοιπόν ότι χθες είχε πάει στην ανακρίτρια. Η ίδια αρνείται τα πάντα σχετικά με τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της, της Τζορτζίνας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα λέει ο δικηγόρος, ο κύριος Όδων Παπαδόπουλος, που είναι πολύ πιθανό να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκησης, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι όντως το παιδί έφυγε από τη χορήγηση κεταμίνης, γιατί όπως λέει κιόλας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν προκύπτει ο τρόπος ανθρωποκτονίας. Μάλιστα, για να ακούσουμε τη δικηγόρα. Να τον ακούσουμε. Για τη συμπληρωματική απολογία, εμφανιστήκαμε στον χρόνο που ορίστηκε από την Διευθύνουσα την Ανάκριση, από την κυρία Ανακρίτρια. Καταθέσαμε ένα περιεκτικότατο λεπτομερές απολογητικό υπόμνημα με την εξιστόρηση όλων των γεγονότων που έλαβαν χώρα από την 8η μέχρι την 11η Απριλίου του 2021 για την νοσηλεία του μικρού παιδιού στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο της Πάτρας. Στη συνέχεια δε ακολούθησε και προφορική εξέταση με την υποβολή συμπληρωματικών εξηγήσεων και υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων, προς την κατηγορουμένη, όπου επίσης ήταν πολύ λεπτομερής και περιεκτική στις απαντήσεις τις οποίες έδωσε. Ζητήθηκαν περαιτέρω διασαφήσεις σχετικά με την έναρξη των ενοχλήσεων που κατήγγειλε το ίδιο το παιδί, που ανέφερε το ίδιο το παιδί, των πόνων στην πλάτη και των πόνων στην κοιλιά, για τους οποίους είχε παραπονεθεί από την 8η Απριλίου και είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, την εισαγωγή του και την τετραήμερη νοσηλεία του. Νοσηλεία η οποία μετά από διάφορες ενοχλήσεις και επεισόδια πτώσης του οξυγόνου, ταχυκαρδίας και σε άλλες περιπτώσεις πτώσης των σφυγμών του, οδήγησαν τελικά στο καρδιακό επεισόδιο της 11ης Απριλίου που είχε αυτή τη τραγική συνέπεια που αναφέρατε. Ήταν μια περίοδος, μια τετραήμερη νοσηλεία στην οποία το παιδί είχε απόλυτη, πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον και περιέγραψε και το ίδιο προς τους θεράποντες γιατρούς και τους νοσηλευτές τις αναπηρήσεις τις οποίες αντιμετώπισε ακριβώς. Υπάρχει η μεγάλη διαφορά ότι το ίδιο το παιδί επικοινώνησε με τους νοσηλευτές και τους γιατρούς και περιέγραψε τα συμπτώματα τα οποία ένιωθε. Εδώ κατηγορείται ότι αποπειράθηκε πράγματι να τελέσει ανθρωποκτονία σε βάρος της μικρής Τζορτζίνας, όμως σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Με τι τρόπο, με τι μέσο. Ακριβώς. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο δεν προκύπτει ο τρόπος. Αναφέρεται ότι της αποδίδεται η κατηγορία χωρίς εγνωσμένο μέχρι σήμερα τρόπο δράσης. Με εξωτερική παρέμβαση η οποία δεν περιγράφεται, απλώς ως υποψία, ως υπόνοια ότι ενδεχομένως η μητέρα να έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στην πρόκληση των συγκεκριμένων. Με τη χωρί. Όχι, αναφέρεται στο κατηγορητήριο με άγνωστο τρόπο. Με άγνωστο καμία τρόπο. Άλλη διευκρίνηση. Δεν μπορεί να υπάρχει χορήγηση ουσίας, γιατί σας υπενθυμίζω ότι έχουν ελεγχθεί δείγματα αίματος της μικρής από την εισαγωγή της. Στη διάρκεια της νοσηλείας έχουμε στη συνέχεια την 14η Απριλίου εξέταση δείγματος, όταν ήδη το παιδί είχε μεταφερθεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Ρίου, όπου και εκεί βέβαια παρουσιάζει αντίστοιχα καρδιακά επεισόδια, συνεχίζεται δηλαδή η περιπέτεια της μικρής Τζορτζίνας, που και πάλι και εκεί τα δείγματα είναι καθαρά σε σχέση με την ύπαρξη φαρμακευτικών ή τοξικών ουσιών, οι ενοχλήσεις, τα παράπονα, η πόνη, τα συμπτώματα ξεκινούν τον Απρίλιο, στις 8 Απριλίου του 2021. Έχουμε το πρώτο σοβαρό καρδιακό επεισόδιο στις 11 Απριλίου με την τραγική του συνέπεια και στη συνέχεια ένα καρδιολογικό ιστορικό με συνεχόμενα καρδιακά επεισόδια και ενοχλήσεις μέχρι και την ημερομηνία της κατάληψης του παιδιού που έγινε στην Αθήνα την 29η Ιανουαρίου του 2022, μετά από 9 περίπου μήνες. Νωρίτερα δεν έχει καταγραφεί κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα του παιδιού. Ισχύει το αρχικό ένταλμα προσωρινής κράτησης, το οποίο έχει εκδοθεί την 4η Απριλίου, κατά την αρχική απολογία της κατηγορουμένης, για το οποίο βέβαια η ίδια παραπονείται για το ζήτημα της κράτησής της, παράλληλα με την άρνηση οποιασδήποτε ευθύνης της ή συμμετοχής της στην περιπέτεια υγείας του παιδιού της, και απομένει κατά τη συνέχιση της διαδικασίας να προχωρήσει η υπόθεση με την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος, με την κρίση για τη συνέχιση ή μη της προσωρινής της κράτησης. Εσείς θα καταθέσετε έτοιμα αποφυλάκησης.
Είναι εξαιρετικά πιθανό με βάση την πορεία των πραγμάτων να συνδυάσουμε ένα τέτοιο αίτημα με το παραπεμπτικό βούλευμα, με την κρίση δηλαδή που θα κάνει το Συμβούλιο Πλημελιωτικών, συνολικά με την αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν από τη διαδικασία της ανάκρισης, ούτως ώστε να αιτηθεί από εκεί η κατηγορουμένη την νέα κρίση του Συμβουλίου Πλημελιωτικών αυτή τη φορά σε σχέση με την προφυλάκηση που της έχει επιβληθεί. Με τα άλλα δύο παιδιά δεν έχουμε κάποια κατηγορία σε βάρος της μητέρας, ακόμα τουλάχιστον, κύριε Παπαδόπουλε? Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδοθεί κατηγορία, δεν έχουμε κάποια σχετική ενημέρωση, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας καμία περαιτέρω ενέργεια σε σχέση με την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκεί έχουμε μείνει στην προκαταρτική εξέταση που ολοκληρώθηκε με την κατάθεση του σημειώματος παροχής εξηγήσεων από πλευράς της κυρίας Πιστηρίκου, που εκεί έχει την ιδιότητα της υπόπτου απλώς και όχι ακόμη την ιδιότητα της κατηγορουμένης. Όλα τα έχουμε δει. Δεν θα μας κάνει εντύπωση να τη βγάλουν και έξω? Όχι. Πραγματικά όχι. Δεν θα μας κάνει εντύπωση. Καμία. Καμία εντύπωση. Όπως έχουν γίνει. Σκότωσε, βίασε, κάνε, βγήκε όλοι έξω. Βγήκε έξω. Και πήγε για καφέ την επόμενη μέρα. Ή ενδεχομένως να δούμε και το ανάποδο. Την ανωτάτη των ποινών. Ακριβώς για να ξεχαστούμε. Τα υπόλοιπα. Από όλα τα υπόλοιπα. Τζίπα, να σου πω κάτι. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Κάτι πρέπει να γίνει για την κοινωνία, σου λέει. Γιατί ο κόσμος φωνάζει για το Λιγνάδι. Τρεις στις τρεις περιπτώσεις, θα πάει πολύ. Μάλιστα. Αλλά ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Έτσι. Πάμε τώρα γρήγορα να δώσουμε γρήγορα σε όλους εσάς τα τελευταία κομμάτια που έχουν